Προβληματίζουν οι αναρτήσεις της δραστήριας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μητέρας που έχασε τα 3 κοριτσάκια της από ευνίδιο θάνατο μέσα σε 2,5 χρόνια. Η μητέρα που σήμερα ζητά να σταματήσει η στοχοποίησή της και να περιμένουν όλοι τα αποτελέσματα των ερευνών, έγραφε σε ανάρτησή της το 2019 για τους γονείς ενός αγοριού 2,5 ετών που καταπλακώθηκε από στρώμα βρίσκοντας ασφιχτικό θάνατο. Να είναι καλά το αγγελούδι εκεί που είναι. Αλλά πέσαν το απόγευμα για ύπνο και ξυπνήσαν στις 5 το ξημέρωμα για γάλα. Βραδινό δεν τρώνε τα παιδάκια. Και ποιος κοιμάται με δύο παιδιά από το απόγευμα. Τι να πω πραγματικά. Τραγική ηρωνία. Η μικρή Ήρυδα πέθανε στην κούνια της όταν έπεσε για ύπνο το βράδυ και βρέθηκε νεκρή στις 11.30 το επόμενο πρωί. Τον Δεκέμβριο του 2020, η μητέρα των τριών παιδιών είναι ιδιαιτέρως επικριτική για επικείμενη αποφυλάκηση άλλης νεαρής μητέρας, η οποία άφησε στην πλάση της Αγίας στην Πάτρα το νεογέννητο κοριτσάκι της, με αποτέλεσμα εκείνο να βρει το θάνατο από πνιγμό. Έγραφε τότε. Συγχαρητήρια στην ελληνική δικαιοσύνη. Απορώ, αυτό το θηλυκό πώς μπορεί ακόμα και δεν έχει αυτοκτονήσει από τις θύψεις. Κυρία, τώρα θα βγει, θα κάνει ζωάρα με καφεδάκια, ποτάκια κλπ. Και η ψυχούλα χάθηκε για πάντα. Η 33χρονη μητέρα μοιράζεται συχνά τις σκέψεις της με διαδικτυακούς αγνώστους ζητώντας την άποψή τους. Δημοσιοποιεί τον προβληματισμό της για το αν και άλλες γυναίκες έχουν παρατηρήσει αλλαγές στη συμπεριφορά του συζύγου τους σε σχέση με την εγκυμοσύνη. Γράφει σε ομάδα και γονείς στο Facebook πριν αποκτήσει το δεύτερο παιδί της. Κορίτσια, καλησπέρα. Θα ήθελα κι εγώ να κάνω μια ερώτηση από απλή περιέργεια. Εσάς, οι σύζυγοί σας ενδιαφέρονται το ίδιο για εσάς όπως στην εγκυμοσύνη? Σας προσέχουν, σας φέρνουν δωράκια, ασχολούνται μαζί σας ή τους έχει καταβάλει η καθημερινότητα? Στις 5 Φεβρουαρίου 2015 ανακοινώνει περιγαρή στο φίλο του παιδιού της τα μέλη της ίδιας ομάδας. Και ναι, το παιδάκι μου είναι αγόρι. Τι ευτυχία. Ήταν μια ακόμα λάθος διάγνωση, θα πει στην Αγγελική Νικολούλη. Η φωνή της πάει ίσως για πρώτη φορά. Βλέπω, μας στέλνει εδώ, γιατί ξέρεις τώρα με το Facebook οι διάφοροι στέλνουν τα διάφορα. Μας έχει σταλεί ένα μήνυμα που φέρεται να το έχει στείλει εσύ το Φλεβάρι του 2015 και λες και ναι, το δεύτερο παιδάκι μου είναι αγοράκι. Τι ευτυχία. Είχες και άλλη εγκυμοσύνη και έχασες αγοράκι? Όχι. Καλά, αγάπη. Όχι. Είναι λάθος. Λάθος διάγνωση. Και εκεί. Λάθος τι? Λάθος διάγνωση. Εγώ ο γιατρός ότι ήταν αγοράκι. Εννοείς για την... Τη Μαλένα. Τη Μαλένα. Μάλιστα. Α, και πίστευες ότι είχες αγοράκι, γι' αυτό και έστειλες το μήνυμα αυτό με τέτοια ευτυχία και στους φίλους στο Facebook, ε? Δεν έχει να κάνει. Την ίδια ευτυχία είχα και όταν ήταν κοριτσάκι. Όπως και με όλα μου τα κοριτσάκια. Δείχνει να εμπιστεύεται τα μέλη των διαδικτυακών ομάδων για όλα τα προβλήματα υγείας της, από δυσανεξία μέχρι και μια ιδιάζουσα περίπτωση καρκίνου οθικών. Καλησπέρα σας. Έχει κάποια μανούλα εμπειρία καρκίνων των οθικών ή οριακή κακοήθεια των οθικών να συζητούσαμε κάποιες απορίες μου? Εμένα είναι η ιδιάζουσα περίπτωση. Θα κάνω κάποια χημοθεραπεία, ορμονοθεραπεία. Ήθελα να μάθω τις παρενέργειες. Το 2019, λίγο πριν χάσει τη Μαλένα, ενδεχομένως επηρεασμένη από την περιπέτεια υγείας του παιδιού της που δίνει μάχη με τη λευχαιμία, δηλώνει ψυχολογικά καταβεβλημένη. Έρχονται στιγμές που με ακουμπάνε τα παιδιά μου για μια αγκαλιά έστω και πονάω. Έχω πάει σε όλους τους γιατρούς, ο καθένας τη δική του διάγνωση. Η νευρολόγος μου έδωσε αντικαταθλιπτικά μικρής δόσης. Τα πέταξα στο μήνα επάνω. Είπα καλύτερα να πονάω παρά αυτές οι παρενέργειες. Οι πρωινοί πόνοι δεν αντέχονται. Ψυχολογία όμως έχω, αλλά πολλές μέρες με ρίχνει αρκετά όλο αυτό. Η μητέρα μετά το πρώτο χτύπημα της μοίρας εμφανίζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για σειρές και ταινίες που πραγματεύονται το χαμό μικρών κοριτσιών. Μια ταινία στο Netflix παρόμοια με το Κάταγμα και το Θαύμα στο Κελί 7 θα ήθελα να μου προτείνετε. Η δεύτερη κόρη της, η Μαλένα, έχει φύγει από τη ζωή και εκείνη μένει έγκυος στο τρίτο της παιδί. Στην ίδια ομάδα ζητά πληροφορίες για το αν μπορεί να θεωρηθεί τρίτεκνη κατά τον νόμο. Όταν κάποιος έχει τρία παιδιά, αλλά είναι στη ζωή τα δύο, τότε θεωρείται τρίτεκνος. Της απαντούν πως αν αυτό που χάθηκε έχει ζήσει έστω και λίγο, ναι, και εκείνη διευκρινίζει. Έχει ζήσει 3,5 χρόνια μόλις. Τώρα περιμένω το τρίτο στην ουσία. Το δεύτερο εν ζωή, γι' αυτό ρωτάω. Η τρίτη της κόρη, η Ήρυδα, έχει έλθει στη ζωή και η μητέρα απευθύνεται και πάλι για συμβουλές στη διαδικτυακή ομάδα. Μπεμπούλα 4 μηνών. Κοιμάται γύρω στις 9 παρά, ξυπνάει κατά τις 2 και μετά 6 ή 7 το πρωί ανάλογα.
Δεν θυλάζω. Πώς γίνεται να κόψουμε το ενδιάμεσο τάισμα? Έχω δύο παιδάκια μεγαλύτερα και είχαν σειρά στον ύπνο, 8 με 8 το πρωί, από 40 ημερών. Ενώ δηλώνει πως δυσκολεύεται με τον ύπνο του παιδιού, προφανώς σε συνδυασμό με την ανατροφή της μεγαλύτερης κόρης της Τζορτζίνας, εκδηλώνει ενδιαφέρον να εργαστεί ως babysitter σε άλλη οικογένεια λίγες μέρες αργότερα. Μπορείτε να μου στείλετε κοπέλα έμπειρη να αναλάβει τη φύλαξη των παιδιών, ρωτάει μια άλλη μητέρα. Και εκείνη απαντά. Ενδιαφέρομαι. Δυστυχώς, ο θάνατος χτυπά ξανά. Η Ήρυδα πριν συμπληρώσει 7 μήνες ζωής φεύγει. Η νεαρή μητέρα είναι για ακόμη μια φορά έγκυος, ωστόσο σπέβδει να χαρίσει όλα τα αντικείμενα του μωρού. Χαρίζονται κούνια με το στρωματάκι της, ρουχαλάκια για κοριτσάκια μέχρι 18 μηνών. Επίσης, βρεφικό γάλα, φρουτόκρεμες και ριζάλευρα βανίλια. Παραλαβή από το χώρο μου, ευχαριστώ. Στην Αγγελική Νικολούλη είπε πως δόρισε τα πράγματα του μωρού για να νιώσει καλύτερα η Τζορτζίνα, η μόνη κόρη που της είχε απομείνει στο παιδικό δωμάτιο.